Vivre de ma vie, ces petits jolis moments, cet amour dans la nuit, un réveil comme le matin. Vivre tous les jours autour des choses les plus belles, les plus simples, que j'espère qu'elles racontent l'histoire de moi et de toi. Αυτό θα πει ρεπορτάζ επιτόπου. Για φέτος αυτό αποφασίσαμε. Να πάρουμε μια κάμερα στο χέρι και να ξαμολυθούμε στους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα στην Πλάκα. Δεν πρόλαβα να σας πω γεια σας, καλησπέρα σας, ίσως γιατί η αγωνία μου είναι μεγάλη, μια και ξεκινάει η φετινή σεζόν. Αλλά πιστεύω ότι με αυτή την αρχή που κάνω, όλα θα πάνε αρκετά καλά. Γιατί έχω κάποιους που απέδειξαν ότι είναι δυνατοί, κάποιους που ξεσηκώνουν το πλήθος, κάποιους άλλους που μας κάνουν και γελάνε. Όλοι είναι μαζεμένοι σε ένα. Σαν τους τρεις οματοφύλακες, μόνο που να τους μετρήσω χωρίς να έρθει η κάμερα και να γυρίσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και οι καλύτεροι. Όμως εγώ πριν σας πω να έχουμε μια καλή χρονιά, θέλω να σας πω ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν μόνο για αυτή τη φορά και οι ρυθμοί μας ακολουθούν αυτό που ακολουθούσαν πάντα. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει αυτή τη χρονιά, τι μας περιμένει στην Αθήνα και όχι μόνο στα μεγαλύτερα θεάματα. Πολιτιστική Αθήνα, καλλιτεχνική Αθήνα, εσείς θα τα αποφασίσετε σε ένα βίντεο που έχει επιμεληθεί η Οριάννα Δημητρά. Είδατε λοιπόν κάτι από Αθήνα. Είδατε λοιπόν κάτι από θέαμα, είδατε κάτι από διασκέδαση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποιο χαρακτηρισμό να βρω, ποια ορολογία να πω για το πώς επιλέγουμε να περάσουμε τα βράδια μας, τις ώρες μας τις ελεύθερες ή ό,τι άλλο προκύψει. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι το εξής, ότι οι τύποι που έχω δίπλα μου έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γιατί βρέθηκα να αυτοαποκαλούνται το κακό συναπάντημα. Κυρίες και κύριοι, είμαι στο ζυγό. Και δίπλα μου έχω Γιάννη Κούτρα, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Δημήτρη Σταρόβα, Κώστα Μακεδόνα, Λουκιανό Κυλαϊδόνη και Γιάννη Μιλόκα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Δεν το καταλάβουμε αυτό. Γιάννη Κούτρα, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Δημήτρη Σταρόβα. Πες το στο μικρόφωνο. Μακεδόνα, ναι, λίγο στο μικρόφωνο έτσι, γιατί χρειάζεται, αν αυτός ήταν, θα μου πείτε ποιος σκέφτηκε το κακό συνεπάτημα, γιατί αν το σκέφτηκε αυτός, τότε χρειάζεται λίγο να τον ανεβάσετε. Ναι, να κάνω μία διόρθωση, Νάνση. Ναι, ναι. Μήπως επειδή είναι υπάλληλο τη ΕΡΤ. Όχι, όχι, κοίταξε. Είπες ότι είμαστε έξι. Ενώ είμαστε ένας, δύο, τρισήμιση, πεντέμιση, επτά, οκτώ, 25. Καταλαβαίνετε τι με περιμένει. Προσπαθούσα να κρατηθώ για να μην γελάσω για τη Σταρόβα. Έχει ήδη ξεκινήσει από πριν τα πειράγματα. Θέλει να μπει και το όνομά μου στον αέρα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Είπα, Νάνσια. Ευχαριστώ. Δημήτρη, είσαι πολύ ευγενικός μαζί μου. Θα το λάβω σοβαρά υπόψη μου. Αν και ξέρω ότι είσαι παντρεμένος και κοιμάσαι ήσυχα τα βράδια. Ναι, γιατί από τότε που παντρεύτηκα κοιμάμαι σαν μωρό. Ξυπνάω κάθε δύο ώρες και κλαίω. Έχει γίνει το αστείο της ΕΡΤ αυτό. Έχει γίνει ακριβώς. Κυκλοφορεί στους διαδρόμους για όλους τους παντρεμένους. Και όσο και λένε και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, νομίζω ότι αυτή η ατάκα είναι που ήρθε να κλέψει την καρδιά του τελευταία. Εντάξει, έχω κι άλλες από του χρόνου. Φτάνει, για να μην κλέβω την παράσταση, θα δώσω στο μικρό, στο συνεργάτη μου, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, το λόγο. Τι να πω, να ξεκινήσουμε από εκεί τώρα. Όταν από τα πάνω. Από πού να ξεκινήσω, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ έχω ένα θέμα τώρα. Γιατί ο καθένας εδώ έχει μια ιστορία. Να κάνω εγώ την επιλογή, να ξεκινήσω από Γιάννη Μιλιόκα τότε, αφού ο κύριος Μαχαιρίτσας μου λέει να ξεκινήσω από εκεί, και να πω ότι είχαμε τόσο καιρό να σας δούμε. Χρόνια πολλά. Ή να μην το λέμε αυτό. 15 χρόνια, αλλά και εγώ τόσα είχα να σας δω. Οπότε είμαστε πάτσι. Με βρίσκουν κάποιοι και λέει, πού χάθηκες. Λέω, την ίδια εικόνα έχω και εγώ για σένα. Την ίδια απορία. Αυτοί νομίζουν ότι χάθηκα και εγώ νομίζω για τους άλλους ότι χάθηκαν. Και το χειρότερο, υποψιάζομαι ότι έχω δίκιο. Ναι. Εγώ ξέρω όμως ότι όταν πήρατε την κακία. Απόφαση. Παρακαλώ. Καλά, είσαστε στην κακιούλα από την αρχή. Από την αρχή που με είδατε, δεν ξέρω γιατί με έχετε βάλει στο μάτι. Δεν μου αρέσουν οι άσχημες. Αχ, στη δικτατορία των όμορφων δεν έχω μέλλον από ό,τι καταλαβαίνετε με αυτό που είπε ο κύριος Μιλιόκας.
και αγύριστο κεφάλι. Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ. Ήθελα στη τουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη. Τις φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει. Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να είσαι πιο σοβαρός. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα. Θέλω να κοιμηθώ. Κοίτα καλέ που έπλεξα. Βασκάς απ' το κακό μου. Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω. Μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα. Τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Λοιπόν, για το κακό συναπάντημα, η ιδέα ήταν του Λουκιανού, ο οποίος μιλάει τώρα. Γεια σας από μένα, προς το παρόν. Είμαστε πράγματι το κακό συναπάντημα. Η ιδέα ξεκίνησε, η πρόταση ξεκίνησε από το Λαβρέντι στο Γιάννη. Δεν ξέρω από πότε, πριν κάνα δύο χρόνια. Μιλάτε, πόσο μιλάτε με τον Γιάννη, περίπου. Πριν δύο μήνες. Εμείς ήδη είχαμε βρεθεί με τον Γιάννη την Άνοιξη και κάναμε κάποιες μικρές εμφανίσεις μες στο καλοκαίρι από κοινού. Οπότε η πρόταση αφορούσε και τους δύο. Είπε λοιπόν ο Λαβρέντης στην αρχή, θα είμαστε παρέα και νομίζω είχες πει για τον Δημήτρη, έτσι, η τετράδα. Ο Σταρόβας ούτως ή άλλως παίζουμε 13 χρόνια. Δεδομένος, αλλά για τον Κώστα άκουσα, ναι. Ας πούμε... Εκείνη στην άλλη συνάντηση. Συνέχεια προσθέθηκε και ο Γιάννης. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε όλοι μαζί και λέγαμε ένα τίτλο για το πρόγραμμα. Ναι. Αυθορμήτως είπα, παιδιά, είμαστε το κακό συναπάντημα. Είμαστε αρκετά φίλοι για να το δεχτούμε. Και έμεινε. Πώς το πανταζί. Μπλε 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 μπλε. Πώς το πανκαλέ τα μπλε. Πώς το παντα μπλε. Μπλε μπλε μπλε. Πώς το παντα μπλε. Πώς το παντα μπλε. Τα μόβε τα θαλασσία. Πώς το παν, πώς το παν, πώς το παν. Φάνε, 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 πώς το πάνε τα μπουφάνε. Κι
είδα πως του πέν, φάνα φάνα φάνα, κοίτα πως του πέν. Νου νου νου, νου νου νου, ρε τι κάνει το νου νου, μπράβο σου νου νου, νου νου νου, μπράβο σου νου. Λα λα λα, λα λα λα, το κορίτσι μου γελά, δες το που γελά, λα λα λα, δες το που γελά, δες το πως γελά και πως μοσκοβολά, το κορίτσι μου αξίζει πολλά. Πω πω πω, δεν μου πω πόσο τ' αγαπώ, πόσο τ' αγαπώ, πω πω πω, πόσο τ' αγαπώ. Είστε λίγο ετερόκλητοι. Γεια σας κύριε Κούτρα. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά. Είστε πολύ λίγο ετερόκλητοι. Ο κύριος Κούτρας τα πάντα. Τα πάντα κάνει. Ναι. Α, και τα κάνει και καλά. Οκ. Okay. Λοιπόν. Νομίζω όσον αφορά τις ταμπέλες είμαστε ετερόκλητοι. Νομίζω ότι μας συνδέει κάτι κοινό που είναι η αγάπη μας για το καλό τραγούδι χωρίς τις ταυτότητες του. Ας την πλάκα, ρε, το χιούμορ. Ο επιμένων λαϊκά το λέει αυτό. Ο επιμένων λαϊκά. Δεν επιμένω, ναι. Λαϊκά. Επιμένω λαϊκά. Γιατί είμαι ο πιο ροκ λαϊκός τραγουδιστής. Και αυτό μας κάνει. Αλλά εγώ θα αλλά επιμείνω δεν, λίγο. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε χιούμορ που λέει και ο Γιάννης είναι το. Θα επιμείνω λίγο. Το κοινό μας, ας πούμε, ότι είμαστε χωρίς χιούμορ. Αυτό τώρα, επειδή ο κ. Μαχαιρίτσα λέει πάντα αλήθειες. Χαίρομαι πολύ που το έχετε διαπιστώσει αυτό. Ναι, κύριε Μαχαιρίτσα. Εγώ έτσι το είπα. Λοιπόν. Πώς τα κατάφερες και εσύ πεις τον κόσμο ότι λες αλήθεια, είναι ένα μυστήριο. Το καμουφλάρει τέλεια. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτό τώρα έγινε τυχαία, γιατί ο κόσμος που θα έρθει, λογικά, περιμένει διαφορετικά ακούσματα από τον καθένα σας, ακόμα και αν αυτά συγκλίνουν κάπου. Μήπως αυτές οι εποχές τις δύσκολες, της οικονομικής κρίσης, θέλουμε να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο και είπαμε όσοι μαζευτούν για τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό είναι πολύ εκ του πονηρού, αλλά δεν απέχει πολύ και από την πραγματικότητα κιόλας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι εγώ 15 χρόνια δεν παίζω μόνος μου, δεν έχω παίξει ποτέ. Τάση αυτό, πώς να το πω, να αποκαταστήσω την τάξη με τον εαυτό μου ότι μπορώ να τα καταφέρω, να κουβαλάω κόσμο μόνος μου κτλ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πάντα ήμουνα με μια παρέα. Δεν θέλω ούτε την επιτυχία, ούτε την αποτυχία, ούτε τη δυσκολία, ούτε την ευχαρίστηση να τα περνάω μόνος. Ήμουνα με τον Τζακνί, ήμουνα με τον Τζακνί και τον Πλιάτσικα, ήμουνα με τα Κέντρα Ποδήλατα, με τον Σαρόβα τόσα χρόνια. Έχω μια μπάντα με την οποία δεν την αλλάζω γιατί είναι αδερφική μου φίλη πια και με αυτούς είμαστε συνέχεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι το θέμα το άντε να βγεις να παίξεις μόνος και στο μεγαλύτερο μου πικ δεν το έκανα ποτέ και ούτε και πρόκειται να το κάνω. Είναι 4 χρονιές τώρα, η 4η χρονιά φέτος, 3 χρονιές στο Ζυγό, μία με Πλιάτσικα, Τσακνί και Κούτρα, Μπουλά, Γιοκαρίνη κτλ. Να αλλάξουν, παίξαμε Καζούλης, Γιώγαλα, 25 χρόνια 25 το δικό μας. 25 χρόνια, ρο, ναι. Δεύτερη χρονιά με την Τάνια, το Μπουλά και το Ζουγανέλη. Τρίτη χρονιά πέρσι με τον Βασίλη, τον Μπουλά, τον Ζουγανέλη και τον Δημήτρη. Και καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, τέταρτη χρονιά δεν μπορούσα να ξαναγίνει πάλι με τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη, γιατί μετά είχα αρχίσει να παθαίνω κρίση ταυτότητας. Ας πούμε, έλεγα. Μήπως. σκεφτόμασταν πάντα να κάνουμε κάτι, το συζητάγαμε με τον Δημήτρη, και σκεφτόμασταν πάντα να κάνουμε κάτι. Πώς θα το πω. Πάλι παρείστικο, ναι, πάλι να γίνεται το ίδιο πράγμα. Ναι, παρέα λοιπόν, να γίνεται και να γίνεται. Σκεφτόμενος πέρσι παίζοντας το τραγούδι του Γιάννη για το καλό μου και βλέποντας, όχι την ανταπόκριση του κόσμου, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ένα τραγούδι που μου άρεσε πολύ κτλ. Και πάντα έλεγα, λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να τον πείσω τον Γιάννη να ξαναεμφανιστεί πάλι, που τόσα χρόνια δεν θέλει να παίξει για δικούς του λόγους κτλ. Αφού το συζητάγαμε αυτό και πήρα τον Γιάννη τηλέφωνο και ο Γιάννης μου λέει: εγώ είμαι με τον Λουκιανό. Λέω: ακόμα καλύτερα, θα πω τον Λουκιανό, που ήταν πάντα ένα αποθυμένο να παίξουμε μαζί, ένα άνθρωπο στον οποίο. Εντάξει. Τραγουδά τα τραγούδια του χρόνια κτλ. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του Λουκιανού. Και οι γονείς μας. Τι γεννά τώρα, παιδιά. Λοιπόν. Βρεθήκαμε με τον Μακεδόνα. Τέλος πάντων, βρέθηκε πάλι μία παρέα. Μην το πηγαίνετε πάντα ότι ξέρετε πρέπει σόν και καλά να γίνει παρέα, να πιάνει όλα τα γούστα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ο κόσμος όντως δεν έχει λεφτά. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι θα καταλήξουμε να παίζουμε Παρασκευό Σάββατα, όχι μόνο εμείς, ναι, οι πάντες. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να πούμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει από χθες.
Σκέφτεστε να το πάτε μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Αφού λοιπόν ο κόσμος όντως δεν έχει λεφτά, ναι, ναι, γιατί τα λεφτά που έχει να πληρώνει να μην βλέπει όσο το δυνατόν περισσότερο πλούσιο πράγμα να ευχαριστιέται και να μην σκέφτεται ότι τα λεφτά του πήγαν χαμένα αφού δεν τα έχει. Μισό λεπτό. Γαρίφαλα εδώ δεν πετάμε, έτσι. Γαρίφαλα εδώ δεν πετάμε. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Ναι. Τα σκεφτόμαστε όλα. Ό,τι άλλο θέλετε στο Σταρόβο μπορείτε να πετάξετε. Τόσο από γαρίφαλα. Σε φαγόσιμο. Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα παγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκα τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ. Σε μια ανανάσα τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές. Σε μια ανανάσα, σε μια ανανάσα, τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Στο χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμισα ποτέ. Κι αν καμιά φορά με πιάνω κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκηνή του σκορπιού μου το κεντρί. Είναι μάτια μου που βγαίνουν σε υπογιές φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή. Σε μια ανανάσα τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές. Σε μια ανανάσα, σε μια ανανάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Στο χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμισα ποτέ. Δημήτρη, ναι, τι κοινό περιμένεις να έρθει εδώ? Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσεται το πρόγραμμα θα... Δεν μπορώ να πείσω κανένα ότι θα μιλήσω σοβαρά. Το αποκλείεται. Λοιπόν, νομίζω ότι η παράσταση αφορά το 70% του κόσμου, να μην είμαι υπερβολικός. Λοιπόν, εγώ ανεξάρτητα από τα γούστα του, την ηλικία του κτλ. Έπεσε κάτι στην αντίληψή μου, διαβάζοντας κάτι που είναι δικιά σας εμπειρία. Λαβρέντη, θα μπει στη μέση αναγκαστικά, γιατί κάπου εσύ αναφέρθηκες αυτό. Για την σύγχυση, για να μην πω σχιζοφρένεια που υπάρχει στο κοινό που έρχεται να σας δει. Ήρθε λοιπόν, λες, πέρυσι πρόπεση, μία παρέα από Πάτρα. Συγκινήθηκες κι εσύ και λες, αχ, τα καημένα ήρθαν από Πάτρα να μας ακούσουν. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως και αύριο και μεθαύριο, γιατί πάμε στον Βας Βας και το Σφακιανάκι.
Σου ήρθε κάπως ή μου φάνηκε? Όχι, δεν μου ήρθε τίποτα. Κοιτάξτε τώρα, ας μην είμαστε μόνο φαγάδες. Ο κόσμος θέλει να τα δει όλα. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα έρθει κανείς και την επόμενη μέρα πάει στο Βασβάς. Το πρόβλημα είναι μην έρθει εδώ και νομίζω ότι είναι στο Βασβάς. Εδώ. Πάει την άλλη μέρα, πάει που θέλει. Εμείς δεν είμαστε κοινωνική λειτουργή. Κοιτάξτε, τραγούδια γράφουμε και όπως και τα παίζουμε και όλα και όπως καταλαβαίνετε όλη αυτή η γκάμα εδώ, καταλαβαίνετε ότι τα τραγούδια, το είπατε και προηγουμένως, αν και δεν έχει, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία αν είναι ετερόκλητα, αν τα τραγούδια μοιάζουν, δεν μοιάζουν κτλ. Αυτό που είπε ο Μακεδόνας έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ αισθάνομαι πιο κοντά με τον Μακεδόνα που μπορεί να γράφει λαϊκά τραγούδια ή με τον Λουκιανό, με τα παλιά λαϊκά του τραγούδια του Λουκιανού, παρά με ανθρώπους που μπορούν να παίζουν με ηλεκτρικές κιθάρες σήμερα και να υποτίθεται ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να κάνει λοιπόν με φόρμες. Εγώ ακόμη πιο πολύ με τον Μακεδόνα γιατί είμαι Θεσσαλονικιός. Έτσι. Αυτά είναι φορμαλιστή. Δεν έχει να κάνει με φόρμες. Έχει να κάνει με ήθος, έχει να κάνει με κοινή οπτική, έχει να κάνει με. Έτσι. Συνότι είμαστε μια παρέα. Και ο Γιάννης, πώς αισθάνεται με αυτή την παρέα? Το κέφι από αυτόν το αντλούμε. Από αυτόν εδώ? Να πω ότι δεν του φαίνεται. Στο καμαρίνι του φάνηκε λίγο βέβαια. Αλλά πολύ ήσυχος μου είναι τώρα. Τι ακριβώς μου φάνηκε? Ότι είστε άνθρωπος, ότι είστε ταραξίας, Λάσια, στοιχείο ανατρεπτικό. Δεν ξέρω τι με περιμένει. Τι εννοεί και τι θέλει να πει και τι σκέφτεται ο Κούτρας. Φοβάμαι το βλέμμα του. Ποτέ. Όχι, νομίζω ότι με τους όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι με τους περισσότερους από εδώ, από αυτούς με συνδέει μια φιλία, μια αγάπη. Είμαι φίλος της μουσικής τους. Περνάω καλά. Τι άλλο να σου πω. Αγαπάω τα τραγούδια τους, αγαπάω την πλάκα τους και ήρθα εδώ για να περάσω καλά. Και νομίζω ότι αυτούτοι εδώ αντιπροσωπεύουν το 70% της ελληνικής μουσικής, αυτό που είπαν προηγουμένως. Τι άλλο να πω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πείτε. Μόνο αυτό που λέτε ότι κάνετε καλή παρέα, τα λέει όλα. Γουστάρω να... Είναι και άλλοι όμως μαζί σας. Γουστάρω. Είναι και άλλοι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε... είναι, ότι δεν είστε μόνοι σας. Είναι τρεις κοπέλες εξαιρετικές. Τρεις κυρίες εξαιρετικές. Η κυρία Γεωργία Γραμματικού. Η κυρία Σαβέρια Μαριολά. Και η κυρία Ζήνα Αρβανιτίδη. Εξαιρετικές, πολύ σπουδαίες τραγουδίστριες. Η Ζήνα παίζει και πιάνο. Παρεπτόντως είναι μαζί μου από το καλοκαίρι και παίζει πιάνο. Είναι και βέβαια... η κόρη του Πασχάλη που την υπεραγαπούμε. Και ναι. Τα φιλιά μου στο Πασχάλη. Και βέβαια παρεπιπτόντως, πρέπει να το πω, η μεγαλύτερη και κρυφή δύναμη του προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο φέτος, ναι, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, είναι το παιδί, λάστιχο παιδί, φάντασμα, παιδί για όλες τις δουλειές, ο οποίος κυκλοφόρησε και μόλις ένα δίσκο, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, ο Μίστερ Όλα τα Όργανα, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος πάντα όταν έρχονται διάφοροι και βλέπουν την παράστασή μας, λένε, μα αυτός ο τύπος με την κοτσίδα που παίζει τα πάντα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Άλκης δεν θα μπορούσε να λείψει ποτέ από παράσταση δικιά μου. Όσο θέλει να έρχεται μαζί μου, θα έρχεται και θα τον παρακαλάω κιόλας. Αυτό για κανένα δύο χρόνια ακόμα, γιατί μετά θα μας παίρνει αυτούς τις δικές σου. Ναι, αυτό φοβάμαι. Ναι. Το φοβάσαι κι εσύ. Ναι, ναι. Έτσι γίνεται πάντα με τις ομπίες. Έτσι γίνεται. Κάποιον τα μυαλά παίρνουν αέρα. Όχι, δεν χρειάζεται να πάρει αέρα τα μυαλά του. Άμα ένας άνθρωπος αξίζει πραγματικά και φαίνεται από την πρώτη δουλειά αυτό, νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να γίνει leader. Είναι leader από μόνος του άνθρωπος, δεν χρειάζεται. Πάμε! 1, 2, 3, 4! Σκεφτόμουν, δυσίωνα σε μια γωνιά τουρτούριζα και ένα σκοπό μουρμούριζα. Γαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το μίκι μου, δεν πλήρωσα το ρέμα μου και πάγωσε το αίμα μου. Γαμώ την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το μίκι μου, δεν πλήρωσα το ρέμα μου και πάγωσε το αίμα μου. Το πνεύμα μου. 1, 2, 3, 4! Oh!
χάζευα, φωτογραφίες χάζευα, στις αναμνήσεις βούλιαξα και μες τη νύχτα ουρλιάξα. Για ό,τι καταδίκη μου δεν πλήρωσα το νίκη μου, δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάλι σε το αίμα μου. Για ό,τι καταδίκη μου δεν πλήρωσα το νίκη μου, δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάλι σε το αίμα μου. Το σώμα και το πνεύμα μου, το σώμα και το πνεύμα μου. Δημοτικά τέλη 300 ευρώ! Για το Δήμο πληρώνεται ανεξόφιλοι λογαριασμοί. Τελικό ποσό πληρωμής. Τέλος ακίνητης περιουσίας 271,22. Λήξη προθεσμίας πληρωμής. Το σώμα και το πνεύμα μου. Είναι δύναμη. Ναι. Να πάω λίγο στην αγάπη μου τη μεγάλη. Έλα, έλα για μένα λέει παιδιά. Ναι, ναι. Ναι. Μαντούνα πηγές. Μαντόνα. Ναι, ναι. Όχι, ήμασταν στη Ρώμη με τον Λαβρέτη και βλέπαμε τους Queen. Την προηγούμενη μέρα. Αχα. Γιατί την επόμενη εγώ πήγα στη Μαντόνα. Ναι. Υπήρχε κανένας που πήγε στη Μαντόνα. Ο Μαχαιρίτσας πήγε. Μπορείς πει τα πάντα. Και ποια η γνώμη σου για τη Μαντόνα. Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα ήμασταν Ρώμη και είδαμε τους Queen. Όντως. Ναι. Τους εναπομείναντες Queen με έναν εκπληκτικό τραγουδιστή πλέον, τον τραγουδιστή του Bad Company. Πολ Ρότζερς. Λοιπόν, ήταν μια συναυλία και μάλιστα φεύγοντας από τη συναυλία αυτή, είπα τώρα τι δουλειά έχω εγώ αύριο, μια και είχαμε τα εισιτήρια, να πάω στη Μαντόνα. Πήγα στη Μαντόνα. Καταρχήν ήμουν στην τελευταία σειρά του Ολυμπιακού Σταδίου. Μετά έπρεπε να βγω απ' έξω, αλεξίπτο. Δεν υπήρχε άλλη. Στο πάρο διάστημα, τελευταία σειρά. Έβλεπα από. Ενώ ήταν μια συναυλία με πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή είχαν τζιραριστεί πολλά λεφτά, ήταν πανάκριβη συναυλία, είχε δύο βίντεο γκολ της πυρκαγιάς, δεν έβλεπες τίποτα από εκεί μακριά που ήμουν. Και βέβαια θα πω τα ίδια τετριμένα, ότι η τύψα κάνει τη δουλειά της καλά. Εμένα τα τραγούδια αυτά δεν μου αρέσουν, να πεις γιατί πήγες, γιατί αρέσει. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αρέσει η γυναίκα μου, αρέσει. Και από περιέργεια να δω το σοου κτλ. Το σοου όντως ήταν καλό. Η ορχήστρα δεν το συζητάω, πρόκειται περί εκπληκτικής ορχήστρας. Και θα ήταν και τρελό. Μια συναυλία που κοστίζει 100 εκατομμύρια να μην έχει ορχήστρες καταπληκτικές κτλ. Εντάξει. Ό,τι είχε να κάνει με τεχνικά θέματα ήταν εξαιρετικό. Η ενέργεια και η φυσική κατάσταση αυτήν της γυναίκας μου άρεσε πολύ. Το lifestyle της Πασαρέλας κάτω μου ήρθε να κάνω με το. Και τα τραγούδια της Μαντόνας, ένα ήξερα, τα άλλα δεν τα ήξερα. Για να πάω λίγο στον Κώστα Μακεδόνα που έχει μιλήσει για fast food. Έχει μιλήσει για fast food στη μουσική. Για fast food στη showbiz. Παντού. Ναι, παντού. Ανήκει και η Μαντόνα στο fast food. Για μένα ναι, αλλά είναι σε πολύ ωραίο περιτύλιγμα, είναι πάρα πολύ... Το αμπαλάζει νωρίς. Πολύ έξυπνη ο τρόπος παρουσίασης, είναι πολύ καλός. Και ο Δημήτρης Σταρόβας τι συστατικά θα έφτιαχνε, θα έβαζε μάλλον, ποια συστατικά, για να κάνει αυτό το fast food γκουρμέ. Μα ο Σταρόβας είναι Μαντόνα από μόνος του, δεν είναι. Και πριν Μαντόνα. Είναι Μαντόνα 2. εγώ θα πω απλά, αγαπητή Νάνσια, ναι. Ότι τα τραγούδια πρέπει να είναι προϊόν καρδιάς και όχι κατά αποκοπήν φασών κτλ. Αυτό που θα πάμε αγκαλιά σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά, θα έχει και φοριά μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίσουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί, θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ, θα έχει ενοχές.
αφήσαμε, μα ποιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή, μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή, μα σε θέλω και ένα βάγιο, ας με βρουν το πρωί. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις, έλα πάμε και αντίο μιλες. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις, έλα πάμε και αντίο. Το ταξίδι αυτό που θα βγάλει ρωτάς, θα σου πω όταν δω μέχρι που μ' αγαπάς. Μη μελαγχολείς, ένα τόξο ουράνιο σχεδιάζει δρόμους μόνο για μας. Το ταξίδι αυτό το φοβάσαι μου λες, μα δε ζουν τη ζωή οι ψυχές οι δειλές. Μη μου ξαναπείς για ταξίδια μου χάλασες, για παλιές αγάπες τώρα μη κλαις. Μη μου ξαναπείς για ταξίδια μου χάλασες, για παλιές αγάπες έλα μη κλαις. Αυτή. Μα σε θέλω κύμα άγριο κι ας πονέσω πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω και ένα βάγιο, ας με βρουν το πρωί. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις, έλα πάμε και αντίο μιλες. Για ταξίδια που δεν ήθελες, τι σε πιάνει και πάλι κλαις, έλα πάμε και αντίο μιλες. Ιδέα, διασκευή, έλα. Τώρα, όση ώρα παίζαμε το κομμάτι αυτό, Κώστα, μου ήρθε φλάς ότι μπορεί να γίνει επιτυχία στη Ρωσία. Ο Διασκευίτσιος είσαι. Ναι, παιδί, μ' άκου. Αλλά αφηγηματικά όμως, σας με πιάνω. Не ходишь никого за прекрасней дорогой. Да милёка важнее с укрошнеткой водой. Македончики назад, что лагушника водка да. Белогайшника дуй, еды дай, не дай. Телефон ли плежир, тегалико. Тулемон ли спасуа. Монако. Тоне сонтре ведун, ане туле сесуа. Мек ле жон фред и туа. Tous les mondes et pas si je te vois. Oh mon amour. Tous les ronds des entrées ont mis les galoïs. La laï, la laï. Oh là, ça s'est bestrafé. Laï, la laï, la laï, la laï. Laï, la laï, la laï. La la laï, la laï. Refrain. Στο refrain έχει ο Τούρκος όμως. Γυρτανούν σε μερί. Αλδεμε γενερί. Ιραν αλδεγενερί. Σεβίρουμ γενερί. Μια οκτάβα κάτω. Κιουτσάρεμ δε μενε. Όχι όταν λερπά. Για λεμπενικλή δεδίμ. Άμα δεν γίνενι. Σε πενιούρ δεδίμ. Μασχαλά πασά μου. Τι γλώσσα μπορεί να πει τώρα εδώ. Αφρικάνικα. Μοκοβάλα μπεουί. Μοκοβάβα μπαουί μπελί. Δεν έχω έμεινα από γλώσσες. Και μία μοσχαρίσκα παρακαλώ για να κλείσουμε. Στο 14. Σ' αρέσει.
Ου χακίς γίγαντο. Ωραία. Νομίζω ότι βρίσκει. Νομίζω το κλου είναι. Λάι λα 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 αφιερωμένο στην ευρύτερη αριστερά. Που φύσαγε ο βαρδάρης το κύμα η πλώρη εκέρδιζε οριά με την οριά σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις μα εσύ θυμάσαι τις μαρώ και την Καλαμαριά ξέχασε σκήνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγιε Θαλασσινή τυφλό κορίτσι σ' οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το και θέλω να πάω στο Λουκιανό, μια και εσύ μιλάς για τραγούδια καρδιάς, για να μιλήσω στο Λουκιανό για τραγούδια προσώπων, καταστάσεων, εικόνων. Δηλαδή, όταν ακούμε το Λουκιανό, είναι σαν να ξετυλίγεται ένα σύριαλ μπροστά μας. Έχουμε όλες τις εικόνες. Θα τολμήσω να πω ότι είναι ο πρώτος σημειολόγος και lifestyleistas που έχει βγει. Διότι αυτό που κάνει το lifestyle ουσιαστικά να αναπαράγει εικόνες. Ο πρώτος που φρόντισε μέσα από το στίχο του είναι ο Λουκιανός. Ναι, κατά καιρούς φίλοι δημοσιογράφοι μου λένε ότι τους βοηθάω να βρίσκουν τίτλους, δηλαδή από τα τραγούδια. Το αρχίζει το μάτσι, στα αυτό λέμε ναι και τα λοιπά. Αυτά έχουν βοηθήσει πολύ κόσμο. Απ' την άλλη μεριά, εγώ ξεκίνησα το 70 με καλούς στιχουργούς. Είχα την τύχη να δουλέψω με καλούς στιχουργούς. Τον Κάτσο, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, τον Μάνο τον Ελευθέριο κτλ. Κάποια στιγμή, από το 78 και μετά που αποφασίζω να γράψω εγώ τους στίχους, αρχίζω πια να καταγράφω και μια Αθήνα, ας πούμε, και το τι γίνεται γύρω μου. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία, αν τα ακούς κανείς αναδρομικά, παίρνει μια εικόνα του πώς ήταν η εποχή, ας πούμε. Δηλαδή το δίσκο, παραδείγματος, ή το Έμπαινε χάρη μου, ας πούμε, ένα τραγούδι του 79, καταγράφει, ας πούμε, τη μεγάλη αυτή του Χάρη Κλίν. Η δίσκο ήταν στο φουλ της. Με αυτή την έννοια,
υπάρχουν εικόνες καταγεγραμμένες χρονολογικά μέσα σε μια πορεία που κάνω και εγώ μέσα στην πόλη. Αν, δεν ξέρω, αν ρωτούσες κάτι τέτοιο. Όχι, αυτό ρωτούσα. Και έχω καλυφθεί απόλυτα. Βέβαια, να συμπληρώσω κάτι. Ακούγοντας χθες, τραγουδώντας το τραγούδι, ας πούμε, αυτό που το κλασικό τραγούδι πλέον του Λουκιανού, το «Σαν κορίτσια λέμε ναι» κτλ. Έχει σε μια στιγμή μια... για να δεις ότι τα πράγματα τρέχουν μερικές φορές με μεγάλη ταχύτητα και κάποιες φορές δεν τα προλαβαίνουμε πάντα και δεν είναι πάντα όλα τόσο επίκαιρα. Αλλά ενίοτε είναι σημειολογικά για μια κάποια εποχή. Ναι. Λέει, ας πούμε, σε ένα σημείο ότι στη δύσκολη μενώ. Τώρα που βλέπω κάτι εκπομπές που κάνουν καμιά φορά, τώρα, σήμερα, και έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, συλλογές, ας πούμε, και λέει εποχή δίσκο. Όταν τα ακούω τώρα, ναι, σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, τη μουσική. Νοσταλγής. Όχι, τα νοσταλγώ. Ορισμένα από αυτά μου φαίνονται σαν να ακούω και εγώ δεν ξέρω τι. Αριστουργήματα. Αριστουργήματα. Έτσι. Δηλαδή κάποια τραγούδια, τον ΣΥΚ, κάποια. Μου φαίνονται σαν. Ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών, ένα τραγούδι του 86. Δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο, δεν υπήρχαν λάπτοπ, πολλά δεν υπήρχαν. Ας πούμε, ιδιωτική τηλεόραση, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Που σημαίνει ότι εάν έγραφαν αντίστοιχο τραγούδι σήμερα, θα μπαίναν και καινούργια στοιχεία έτσι, μέσα. Που μπορεί να το κάνουμε λοιπόν, έτσι. Άνετε. Εγώ λέω να το κάνουμε κι άλλες. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι είναι κλασικός, ειδικά με αφορμή αυτό που μου είπες, Λαβρέντη, στα κορίτσια λέμε ναι. Τα χώρια εδώ της παρέας θα ήθελα να μου πούν ναι σε προγράμματα δικά τους, σε σχέδια δικά τους, τραγούδια δικά τους και όλα αυτά εύχομαι να τα απολαύσετε μαζί μας, μαζί τους, εδώ στο Ζυγό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι! Αυτό μου αρέσει, να μην μου χαλάνε χατήρι και εσείς μου χαλάστε χατήρι. Το επόμενο Σάββατο θέλω να είστε πάλι εδώ. Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Έλα. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Πάμε. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι και λέμε ναι, και τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις χώρες, όχι και στους ενερωτούς. Όχι λέμε στις χώρες, όχι σκυριλέ. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους τίμιους λέμε ναι. Στους λέμε ναι, στους φεγγάτους λέμε ναι. Μπράβο, στα μαράκια λέμε ναι, μπράβο, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στη φρέλα, στα πάρτι, στη δράση.
φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μανιάδες λέμε ναι, στους τροκάφες λέμε ναι, στα μακάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάντηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι, και φιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ειρωνίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην απλά, στην ξαπλά, στις βάρκες, στους φίλους, στις φλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην αντισύλληψη. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στα αεροπλάνα λέμε ναι. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι γάμο τους ασκετούς. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι στους χαζούς. Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στις ταζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις χιλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόχες, όχι και στους τριοκόλους. Όχι παιδιά στις ψόχες,